Vlog μας 2024. Απίστευτο. Σας καλωσορίζω λοιπόν στα φετινά vlog μας. Φυσικά και θα έχει vlog μας, εννοείται. Θα το προσπαθήσω πάρα πολύ γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα vlog μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ η περίοδο των Χριστουγέννων. Τρελαίνομαι. Ξεφεύγουμε όλοι αυτές τις γιορτινές μέρες, από την καθημερινότητα, από όλα αυτά. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αυτό θα είναι το πρώτο vlog μας και είναι ένα απλό και μικρό, πολύ μικρό jumbo haul. Το επόμενο vlog μας, το vlog μας νούμερο 2, θα είναι ένα τεράστιο jumbo haul με μόνο χριστουγεννιάτικα. Δεν καταλαβαίνεις, μόνο χριστουγεννιάτικα. Όπου θα σας δείξω όλα τα στολίδια, τι έχουμε πάρει για Χριστούγεννα και τι ακριβώς θα στολίσουμε. Θα σας τα πω όλα στο vlog μας νούμερο 2. Σε αυτό το vlog μας, όπως σας είπα, θα έχουμε ένα μικρό έτσι jumbo haul να ξεκινήσουμε, να καλωσορίσουμε τα φετινά το vlog μας και ελπίζω να είστε εδώ πέρα και να κάνουμε παρεούλα όλοι μαζί αυτές τις 25 μέρες, κάθε μέρα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Θα ξεκινάω λίγο νωρίτερα αυτά τα βιντεάκια να τα γυρίζω, γιατί φοβάμαι πάρα πολύ για τις ιώσεις. Ότι θα κρεβατωθούμε καμιά εβδομάδα γιατί θα μπορώ να βγάλω κανένα vlog μας. Οπότε εκείνα τα vlog μας θα είναι 2-3 μέρες μαζί, 4, δεν ξέρω, για να μην σας κουράσει και εσάς αυτό το καθημερινό της ίωσης. Οπότε βλέποντας και κάνοντας πώς εξελιχθούν αυτά τα vlog μας. Έχω παιδί στο προνήπιο, οπότε καταλαβαίνετε οι μανούλες εδώ μέσα τι γίνεται με τις ιώσεις και φοβάμαι πάρα πολύ, οπότε ξεκινάω το vlog μας λίγο νωρίτερα να το προετοιμάζω, όπως αυτό το jumbo haul, όπως το επόμενο jumbo haul που είναι μόνο χριστουγεννιάτικα, όπως ο στολισμός του σπιτιού μας και κανένα vlogάκι αργότερα που θα γυρίσω και αυτά, οπότε να έχω 4-5 βιντεάκια τα πρώτα να μην χάσω μέρες από την παρέα μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πολύ λόγισα και δεν θέλω καθόλου να σας κουράζω. Πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό το mini jumbo haul σε σχέση με αυτό που θα δείτε αύριο. Αυτά είναι πολύ λίγα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο πραγματάκι. Είναι μια υπέροχη γυάλα, όπως μπορείτε να δείτε. Είναι αυτή εδώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έκανε κάπου στα 2,5 ευρώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Θα βρω τιμούλες στην απόδειξη, την έχω εδώ πέρα. Θα σας βάλω τιμούλες για όλα. Νομίζω είναι το καλύτερο. Να δείτε τις τιμές ξεχωριστά για το κάθε τι, πόσα έκαναν. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η γυάλα. Και την πήρα γιατί παλιά που είχα μια γυάλα τετράγωνη, κάπως μου τη σπάσαν τα μικρά. Νομίζω η Λιδία. Οπότε φέτος ήθελα μια άλλη, μάλιστα αυτή είναι στρογγυλή. Και πήρα αυτά εδώ. Να σου πω γιατί πήρα τη γυάλα. Πήρα αυτά εδώ, τα οποία μυρίζουν καταπληκτικά. Είχε και σε μπλε, δεν ήξερα ποιο να διαλέξω, αλλά ήθελα να πάρω μόνο ένα πακέτο. Και πήρα αυτά εδώ. Είναι άρωμα ροδόνερο. Pot pourri λέγονται. Παιδιά, αυτά μυρίζουν φανταστικά. Θέλω να βάλω κάποια εδώ πέρα. Το μισό πακετάκι. Θα το κλείσω αυτό καλά να μην φύγει η μυρωδιά. Και όταν φύγει η μυρωδιά τους από το μπαζάκι θα βάλω το υπόλοιπο μισό. Είναι καταπληκτικά. Αν δεν έχετε δοκιμάσει να βάλετε τέτοια σπίτι σας, βάλετε 100%. Θυμάμαι παλιά η δική μου βάζανε και μυρίζει κάθε φορά όλο το σαλόνι. Οπότε βρήκα και για άλλα ταιριαστή, έτσι όπως το θέλω εγώ, όπως το σκέφτομαι. Ροζάκι είναι, πώς το λένε, spoiler, δεν ξέρω, για το επόμενο βίντεο που θα δείτε, vlog μας, αυριανό. Αυτό το ροζάκι, θυμήθετε το ροζάκι, θα παίξει πολύ ροζ. Λοιπόν, οπότε θα τα δύο σε συνδυασμό. Πήραμε ένα ποτηράκι στη Λιδία που το ζήτησε, είναι σαν κουπίτσα. Μόνη της το ζήτησε, μόνη της το διάλεξε και είχε και ένα μεζοάκι και δεν ήξερε ποιο να πάρει, εν τέλει ήθελε να πάρει αυτό. Είναι κουπίτσα, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και έτσι, γιατί εντάξει δεν της πέφτουν ξελιδιά στα ποτηρία και αυτά τώρα, σε αυτή την ηλικία, αλλά
Άμα θέλετε μια μέρα και με καλαμάκι να πιει κάποιο κρύο ρόφημα, το πίνει έτσι. Άμα θέλει κάποιο ζεστό ρόφημα, έτσι. Μ' άρεσε και εμένα που είναι σε συνδυασμό και για κρύο και για ζεστό ρόφημα, έτσι το θεώρησα εγώ τώρα. Οπότε ναι, είναι αυτό εδώ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πήρε επίσης. Δεν θα δείτε κάτι χριστουγεννιάτικο εδώ μέσα, θα τα πάμε αυτά αύριο. Πήρα αυτό εδώ πέρα το σκουπάκι, το οποίο πιστεύω θα με βολέψει πάρα πολύ, έτσι, για τα μικροπράγματα που πέφτουν κάτω. Ή να πάρω άλλο για τα μικροπράγματα που πέφτουν κάτω καμιά φορά, και παίρνω πάντα το φαράσι. Ίσως το χρησιμοποιήσω μόνο στην κουζίνα, στον ροχήτη. Όταν κόβω με κάποια λαχανικά και τα λοιπά, αντί να τα πιάσω μετά έτσι, να χρησιμοποιήσω αυτό. Μ' άρεσε που είναι έτσι μικρό. Είναι ακόμη με τη ζελατίνα. Τέλος πάντων. Οπότε, μ' άρεσε. Λέω, για τον ερωχήτη. Δεν ξέρω. Κάπως έτσι. Ο Ανέστης πήρε μια σοκολάτα. Αυτή εδώ. Φαίνεται φουλ λαχταριστή. Είναι με κεράσι και γιαούρτι. Την είχε, παιδιά, αυτή εδώ πέρα στο τζάμπο. Δεν ξέρω πώς έκανα, θα σας βάλω τη μούλα. Πήρα κάλυψες αυτές εδώ. Έχει μέσα 7 ζευγάρια, το έχει σε καλή τιμή για 7 ζευγάρια. Έχει το λευκό, το ροζάκι, το πιο μπέζ, μοβάκι, ανοιχτό πράσινο, σκούρο και... μπλεδίζει λίγο αυτό, τέλος πάντων. Είχε και αρκετές αποχρώσεις και 7 ζευγαράκια, οπότε λέω γιατί όχι. Ας το πάρω. Επίσης πήρα ένα κραγιόν, αυτό εδώ, θα το βάλω στο επόμενο vlog μας που θα σας γυρίσω, στο Jumbo Haul με τα Χριστουγεννιάτικα, θα το βάλω αυτό, να το δοκιμάσουμε κιόλας. Είναι nude, matte λέει. Έχω ξαναπάρει πολλές φορές από Jumbo, έχω μείνει full ευχαριστημένη. Δεν πήρα αυτό με τα μολύβια, γιατί έχω μολύβια από τέτοια κραγιόν, σχεδόν ίδιες αποχρώσεις, οπότε με βολεύουν και πήρα μόνο... το μάτι του κραγιονάκι. Πήραμε ριχτάρια. Θα σας δείξω και τα ριχτάρια. Πήρα 2 ριχτάρια γιατί έχω 2 καναπέδες. Θέλω να είναι ταιριαστά τώρα για τις γιορτές. Να βάλω 2 ριχτάρια και στους 2 καναπέδες. Δεν είχα κανένα ίδιο μεταξύ τους. Έβαζα ένα στο ένα, ένα διαφορετικό στο άλλο. Δεν μου άρεσε, οπότε πήρα 2. Ίδια και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για τα ριχτάρια, ναι, για τα ριχτάρια. Λοιπόν, είναι διακοσμητικό ριχτάρι κάλυμα για πολυθρόνα, λέει, είναι 180x160. 180x160, μένει οι καναπέδες μου είναι διθέσει, οπότε είναι full, τους καλύπτει άνετα. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα του, δες το λίγο. Πλένεται το ριχτάρι λίγο μόνο του στο χέρι χωρίς κανένα άλλο ύφασμα. Οκ. Δεν θα το βάλω πλυντήριο όπως καταλαβαίνουμε. Μόνο στο χέρι. Μ' αρέσαν πάρα πολύ. Και θα τα έχω πλην να βάλει στους καναπέδες μου. Λοιπόν, πήρα ένα. Αυτό σου πάει, το πω και πιο εδώ εγώ, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Λοιπόν, πήρα ένα αποσμητικό ρολ, αυτό εδώ. Μου φάνηκε πάρα μα πάρα πολύ ωραίο, οπότε το πήρα. Θα δούμε πώς μυρίζει. Α! Έντονη η μυρίδια. Δες πως είναι εδώ διάφανο φουλ, σαν νεράκι είναι. Αλλά μυρίζει ωραία. Με τι? Δεν μας λέει με τι μυρωδιά είναι. Τέλος πάντων. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και εκτός από ρολό αποσμητικό, πήρα και σε σπρέι, αυτό εδώ. Είναι η ίδια μυρωδιά νομίζω. Το ίδιο λέει εδώ. Ναι, είναι το ίδιο. Λοιπόν, εδώ και αυτό αν μυρίζει όμως το ίδιο.
Ναι. Σχεδόν, είναι λίγο πιο έντονο. Ναι. Πάντως, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Έκανα καλή επιλογή. Λοιπόν, πήρα και ένα σαμπουάν για τα μαλλιά, 2-1 σαμπουάν και conditioner λέει, με προβιταμίνη B5, cool and fresh, 400 ml, πάρα πολύ οικονομικό, full οικονομικό. Σαμπουάν λέγει κανονικά και ξηρά μαλλιά. Βάλτε λέει λίγη ποσότητα και εφαρμόστε το κεφάλι, ξεπλύνετε. Αυτό, δεν κάνεις κάτι άλλο. Αλλά είναι 2-1, οπότε φουλ βολικό. Και τελευταία πράγματα και 2 μικρούλικα. Πήραμε 2 παγωτίνια, τα μικρά μας, τα ζουζουνάκια, εδώ πέρα. Ένα ροζ διάλεξη Λιδία και ένα κόκκινο διάλεξη επίσης Λιδία για το Χρήστο όμως. Paw Patrol. Okay, έχει και δωράκι αυτό μέσα, είναι ένα μικρό λιχονάκι και έχει και ένα δωράκι. Αυτά. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μας, το vlog μας. Ελπίζω να σας άρεσε, έτσι να μην jumbo haul. Και καλώς ήρθατε σε αυτά τα vlog, ελπίζω να σας αρέσουν, ξαναλέω, να κάνουμε απλή καθημερινή παρεούλα, μην περιμένετε κάτι wow. Απλά βλογκάκια, καθημερινότητα, παιδάκια, φαγάκια, όλα αυτά θα δείτε. Ψώνια, όλα. Λοιπόν, και φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Ελάτε αύριο να δείτε φουλ μεγάλο τζάμπο χολ, με μόνο χριστουγεννιάτικα, ξαναλέω. Χαμούλες, χαμούλες. Φιλιά πολλά. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι, πάρα πολύ σύντομα.